Σας διευκρινίσω καταρχάς ότι μιλώ ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κ. Κώστα Γοροστού, ο οποίος, αν και θα το ήθελε πολύ να παρευρίσκεται, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να έρθει. Άρα, σας διαβάζω εγώ το μήνυμα που μας έστειλε. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνδιοργανώνει και φέτος τη 19η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας, που αποτελεί μια αντίσταση φθοράς στο περιβάλλον, το οποίο είναι το σπίτι μας και είμαστε υποχρεωμένοι να το διαφυλάττουμε, γιατί από αυτό εξαρτάται η ζωή και η πρόοδός μας. Φέτος, η γιορτή αφιερώνεται στην κομποστοποίηση, επανάχρηση και ανακύκλωση. Ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς συμπίπτει με το σχεδιασμό της περιφέρειας για τη δημιουργία πράσινων σημείων στους δήμους της Θεσσαλίας, οικιακής κομποστοποίησης και συστημάτων διαλογής στην πηγή. Η σχετική προκήρυξη συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ θα οδηγήσει στη δημιουργία τουλάχιστον ενός πράσινου σημείου σε κάθε Δήμο, δηλαδή ενός οργανωμένου χώρου, οριοθετημένου και διαμορφωμένου με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δήμους, έτσι ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έργα και παρεμβάσεις, έχει στόχο να κάνει την ανακύκλωση καθημερινότητα για όλους. Η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον αποτελεί στρατηγική της περιφερειακής αρχής μας και στρατηγικό στόχο μας για τη Θεσσαλία. Σε συνεχή συνεργασία μας με τους τρεις φόδους της Θεσσαλίας αλλά και τους Δήμους, εργαζόμαστε για τη Θεσσαλία και τους κατοίκους της για την ποιότητα ζωής και την αειφορία. Παράλληλα, εξασφαλίσαμε τις απαιτούμενες πιστώσεις και από το πρόγραμμα ΗΜΕΠΕΡΑΡΑ για την κατασκευή των 3 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και συμπληρωματικών σταθμών μεταφόρσης απορριμμάτων. Εξασφαλίζουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συνεχίσει η Θεσσαλία να είναι μια πράσινη περιφέρεια. Η πιο πράσινη περιφέρεια στη χώρα, επικεντρωνόμενη πλέον στην πρόληψη και την ανακύκλωση, τηρώντας τις προβλέψεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε την ανακύκλωση πράξη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Αξίζω συγχαρητήρια στην Οικόσφαιρα και την ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής, σε όλους όσοι οραματίστηκαν, αγωνίστηκαν και με την ενεργό συμμετοχή και παρουσία τους εδραίωσαν την οικολογική γιορτή. Καλώ τον κόσμο να επισκεφτεί την εκθεσιακή αγορά και να λάβει μέρος στις παράλληλες εκδηλώσεις που συμβάλλουν έτσι στην καλλιέργεια του πνεύματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας αποτελεί ένα καταξιωμένο θεσμό, μια συλλογική έκφραση της κοινής μας επιθυμίας για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ανθρώπινης κοινωνίας. Και μια αφορμή να σκεφτούμε πως το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία μας, την κοινωνία μας, τη ζωή μας την ίδια. Σας ευχαριστώ.